κόλπο. Δεν την ξέρεις τη γιαγιά σου. Άμα της μπει κάτι στο μυαλό. Δηλαδή μείνετε όλο το βράδυ κλεισμένη μέσα στο φούρνο. Ναι, ναι, ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, το κόλπο της γιαγιάς σου έπιασε τόπο. Βέβαια, είπαμε με τον Μάρκο να το πάμε χαλαρά, γιατί έχω ακόμα πολλά θέματα να λύσω. Πάντως να ξέρεις ότι τα μάτια του λάμπανε όταν μου είπε ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Τέλος πάντων, τέρμα συζήτηση για μένα. Πώς πάει ο έγγαμος βίος? Είχε την πρώτη του φουρτούνα. Γιατί? Γιατί ανακάλυψα ότι ο Παύλος ήξερε για μένα και τον Άρη. Από πότε? Πριν το γάμο. Και πώς το έμαθε, ποιος του το είπε? Κανείς, το κατάλαβε μόνος του. Και παρόλα αυτά έμεινε. Και σε παντρεύτηκε κιόλας. Αυτό θα πει αληθινή αγάπη. Και πώς κατέληξε όλο αυτό? Κάναμε ένα ξεκαθάρισμα και στο τέλος με ρώτησε αν ο Άρης έβρισκε τη μνήμη του και ερχόταν να με διεκδικήσει, αν θα πήγαινα μαζί του. Να τες και ρωτήσεις κρίσεως. Και εσύ τι του απάντησες? Του απάντησα ότι προφανώς έχω κάνει την επιλογή μου και είναι ο Παύλος. Και είσαι σίγουρη γι' αυτό? Απόλυτα σίγουρη. Και ο Άρης τι κάνει? Δεν θυμάται τίποτα ακόμα. Παρόλο που, ρε μαμά, δεν ξέρω, ώρες-ώρες, έτσι όπως με κοιτάει. Μπα, αποκλείεται να θυμάται και να λέει ψέματα ότι δεν θυμάται. Σωστά, γιατί να το κάνει αυτό?